Συνδυόμαστε τώρα με τον Γιάννη Κουτσομίτη, πολιτικό αναλυτή και διευθυντή του kpnews.gr. Κύριε Κουτσομίτη, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Καλησπέρα σας. Κύριε Κουτσομίτη, οι χερσαίες επιχειρήσεις του Ισραήλ στη βόρεια λωρίδα της Γάζας είναι σε πλήρη εξέλιξη, καθώς βρισκόμαστε στις πρώτες μέρες ουσιαστικά της αντεπίθεσης του Ισραήλ μετά το πολύ νεκρό τρομοκρατικό χτύπημα της Χαμάς στις 7 του μηνός. Ποιες είναι οι δικές σας πληροφορίες και οι εκτιμήσεις σας, τι να περιμένουμε τις αμέσως επόμενες ημέρες? Φαίνεται ότι τις τελευταίες ημέρες υπήρξε μία αλλαγή της στρατηγικής και των σχεδίων του Ισραηλινού στρατού σε σχέση με τον τρόπο που θα επέμβει μέσα στη Γάζα. Τα αρχικά σχέδια για μία μαζική εισβολή από πολλά μέτωπα φαίνεται ότι έχουν μεταβληθεί κατόπιν παρέμβασης και των Ηνωμένων Πολιτειών και θα υπάρχουν πολύ πιο προσεκτικά χτυπήματα και προελάσεις σε συγκεκριμένα σημεία της Γάζας. Δεν πάβει όμως αυτό να σημαίνει ότι θα υπάρχουν πάλι θύματα ανάμεσα στον άμαχο πληθυσμό, όμως θα είναι πολύ λιγότερα σε σχέση με τα αρχικά σχέδια που φαινόταν να έχουν εγκριθεί στην αρχή από την Ισραηλή κυβέρνηση και κατόπιν παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και δεύτερων σκέψεων ως προς την επιτυχία, τις δυνατότητες επιτυχίας μιας τέτοιας επέμβασης. Φαίνεται ότι το Ισραήλ έχει αλλάξει τα σχέδιά του και πάει πολύ πιο προσεκτικά τις τελευταίες δύο ημέρες. Στο μεταξύ, η συζήτηση έχει ανάψει και για το ποιοι άλλοι παίκτες της περιοχής και όχι μόνο. Υπάρχει φόβος να εμπλακούν στη σύγκρουση και όλοι δείχνουν στο βάθος το Ιράν. Φοβάστε ότι θα δούμε κάτι τέτοιο, μια απευθείας εμπλοκή του Ιράν? Δεν το αποκλείω, αν και δεν το θεωρώ την πιο πιθανή εξέλιξη. Αυτό που θεωρώ αρκετά επικίνδυνο να συμβεί είναι την εμπλοκή της Χεσμολάχ. Η Χεσμολάχ έχει πολύ μεγάλο οπλοστάσιο. Είναι επίσης, έχει φυλάκια και έχει κρυψώνες μέσα στο Λίβανο μέχρι και σε χριστιανικά χωριά και θα είναι μια πολύ σοβαρή επέκταση της σύγκρουσης αν εμπλακεί η Χεσμολάχ στην πολεμική σύραξη. Το Ιράν φυσικά έχει πάρα πολύ μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις. Αυτό θα σημάνει όμως έναν ευρύτερο περιφερειακό πόλεμο, τον οποίο δεν είμαι βέβαιος ότι αυτή τη στιγμή το Ιράν έχει σαν πρώτη επιλογή αυτή τη στιγμή. Προτιμά να λειτουργεί μέσω των οργανώσεων τις οποίες χρηματοδοτεί, όπως είναι η Χαμάς, όπως είναι η Χεσμολάχ και όπως είναι η Χούθη στην Ιεμένη, παρά να εξαπολύσει από μόνο του μία πολεμική επιχείρηση κατά του Ισραήλ. Θα ήθελα να μιλήσουμε και για τη στάση της Ελλάδας και τις πρωτοβουλίες που παίρνει τις τελευταίες ημέρες. Πώς τις βλέπετε? Φαίνεται ότι, και το γράφουν σήμερα και η αρθογραφία, ότι η Ελλάδα εξελίσσεται σε έναν πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή. Κοιτάξτε τώρα, και η γεωγραφική θέση της Ελλάδας, αλλά και οι ιστορικές σχέσεις που έχει και με τα αραβικά κράτη, αλλά και οι πολύ καλές σχέσεις που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια με το Ισραήλ, φέρνουν τη χώρα σε μια, θα έλεγα, ιδιαίτερα, όχι προνομιακή, αλλά καλή διπλωματική θέση, ώστε να μπορεί να συνομιλεί με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να διαδραματίσουμε έναν επικοδομητικό ρόλο, τουλάχιστον στο κομμάτι της ανθρωπιστικής βοήθειας, διότι το ζήτημα των διαπραγματεύσεων το χειρίζεται κυρίως, χειρίζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Κατάρ και η Αίγυπτος. Και εμείς δεν έχουμε και την εμπειρία του ζητήματος και το βάθος για να μπορούμε να εμπλακούμε σε διαπραγματεύσεις. Αλλά στο κομμάτι της βοήθειας σε ανθρωπιστικό επίπεδο μπορούμε κάλλιστα να παίξουμε πολύ σημαντικό ρόλο. Υπάρχει πολύ δυνατή ναυτική υποστήριξη της Ελλάδας και σε εμπορική ναυτιλία και σε πολεμικό ναυτικό και αεροπορία. Μπορούμε να βοηθήσουμε σε πολλά επίπεδα, φυσικά με τη σύμπραξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συμμάχων μας, κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, βλέπουμε πως έχουν αρχίσει σε διάφορες χώρες αντισημιτικά χτυπήματα. Από την άλλη, μέλη της Εβραϊκής Κοινότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες διαβάζουμε ότι στρέφονται στα όπλα για να προστατευτούν από ακραίες μορφές βίας. Φοβάστε μια νέα έξαρση τρομοκρατικών χτυπημάτων από Ισλαμιστές μοναχικούς λύκους στην Ευρώπη? Κοιτάξτε, το χθεσινό περιστατικό στο αεροδρόμιο στο Ταγκεστάν είναι εξαιρετικά ανησυχητικό. Διότι φαίνεται ότι έχουν οργανωθεί πλέον πυρήνες, όχι μικροί,
μεγάλοι πυρήνες Ισλαμιστών και μέσα στη Ρωσία, αλλά πιθανόν και σε άλλες χώρες. Πολύ φοβάμαι τι θα συμβεί ίσως στη Γαλλία αν ξεσπάσουν μαζικές αντιδράσεις, γιατί εκεί είναι πολύ μεγάλη αριθμή των μουσουλμάνων, και στο Βέλγιο και σε άλλες χώρες. Μακάρι να μην εξαπλωθεί αυτή η σύγκρουση και να γίνει μια σύγκρουση, αν θέλετε, θρησκειών ή πολιτισμών. Διότι δεν πρόκειται αυτή τη στιγμή για μια σύγκρουση πολιτισμών, είναι μια καθαρά περιφερειακή σύγκρουση για την συγκρότηση δύο κυρίαρχων κρατών. Κάποιοι παίκτες όμως εξτρεμιστές και κάποια κράτη θέλουν να την αναγάγουν σε σύγκρουση πολιτισμών. Οι νοήμονες και οι σοβαροί ηγέτες των δυτικών χωρών, αλλά και κάποιοι σοβαροί ηγέτες στις αραβικές χώρες, δεν πρέπει να επιτρέψουν να μεταβληθεί αυτή η σύγκρουση σε μια σύγκρουση Ανατολής-Δύσης ή Ισλάμ-Χριστιανισμού. Κύριε Κουτσουμίτη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη σημερινή μας συζήτηση. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.